Hergendeto, cervendeto, etaka, pataka, nakrivile, kalpaceto, etaka, pataka. Hergendeto, cervendeto, etaka, tumta, ketaketa, pataka, nakrivile, kalpaceto, etaka, pataka, nagore, nagore, etaka, pataka, nakrivile, kalpaceto, etaka. Τίποτα, ακόμα και στους ιδιωτικούς κομμάτους.
μνήμη αχνή, παιδική. Όταν οι αψίς του γαλερίου με τα μισοσβησμένα γεμάτα σκόνη ανάγλυφα κατήχε το χώρο, επιβλητική. Και σε αυτήν γύρω όλα συγκεντρωμένα τα μικρομάγαζα και τα πιο μεγάλα καταστήματα. Κάπως καινούρια τότε. Τα μεγάλα σπίτια με τις κλεισμένες αρχοντικές αυλές και τα μικρότερα. Όλα τριγύρω στην Καμάρα, καρδιά της πόλης Θεσσαλονίκης, ελληνική. Εκεί γύρω πυκνώνονταν οι συνοικίες μας ημών των υποτελών και οι εκκλησίες μας. Ανεξήγητη τελικά νοσταλγία. Τότε αισθανόσουν τον εαυτό σου πριν ξεκινήσεις δικό σου μέσα στην πόλη σου. Βεβαιότητα για τα γνωστά στερεά πλαίσια. Όμως τίποτα σχεδόν δεν έχει απομείνει από την παλιά Θεσσαλονίκη με τους αυστηρούς της αστούς. Είμαι 100 χρόνων και με θυμάμαι μικρό που πήγαιναμε για μπάνιο στο Μπεχτσινάρ με τους γονείς μου. Το λέγανε και κήπο των πριγκίπων. Η μάνα μου έκανε μπάνιο χωριστά από τον πατέρα μου. Αλλού οι γυναίκες, αλλού οι άνδρες. Το Μπεχτσινάρ ήταν και τόπος αναψυχής με τα ωραία μαγαζιά μέσα στα δέντρα. Λέγανε ότι μέχρι το 1900 φέρνανε λαθρέα για οικιακούς υπηρέτες σκλάβους από την Κυργυσία, Ουκρανία, Σουδάν, τη Βεγγάζη και τους άφηναν κρυφά στη στεριά αξιμέρωτα, έξω από την πύλη, στην ξύλινη αποβάθρα του Μπεχτσινάρ. Τον πρώτο μεγάλο πόλεμο, όταν ήρθε η στρατιά της Ανατολής, τα σοκάκια γύρω από το λιμάνι γέμισαν με κακόφημα σπίτια. Λέγανε ότι ήταν η πιο κακόφημη συνοικία των Βαλκανίων. Τα δρομάκια ήτανε μουνταβρώμικα, οι γυναίκες κάθονταν στα σκαλιά των μαγαζιών ξεβράκωτες με τα σκέλια ανοιχτά. Αργότερα στην περιοχή εγκαταστάθηκαν εργοστάσια, βυρσοδεψία και τα σφαγεία όπου και δούλεψα. Έχω χρόνια να πάω σε αυτά τα μέρη. Παλιά πήγαινα αραιά και πού έχει μείνει τίποτα. Στο βαλτώδες προάστιο του Μπετσινάρ τρίζουν τα βαριά μάνταλα και οι ψηλές πόρτες. Προς σε κάθε αρσενικό που εισέρχεται σε αυτήν την πολιτεία πορνείο,
σε ένα μπαζάρι σάρκας μαύρης, μελαμψής, κυτρινοπής ή ξανθής. Μαζί με τις μυρωδιές από γιαούρτι και από νάρδο, στις οποίες έρχεται να προσθεθεί και καμιά αποτρόπαια μπόχα, αντιχούν ταυτόχρονα η δραχμή, το πιάστρο, το δινάρι και βαριές ομιλίες από γλώσσες του παλιού κόσμου. Στο σταυροδρόμι με την Εγνατία, στην κάτω μεριά, συναντάς τον ανακουφιστικό σπασμό μιας σιτεμένης που γκριλίζει τον τυθασευμένο ίστρο, τη διέξοδο για τους αγρούς. Το κοινό ραντεβού, όπου παρά την έμονη ιδέα που έχουν για τα τέλειωτα μίση τους, με ομαδικές επιδρομές οι λαοί των Βαλκανίων σμίγουν σε ένα χαρμάνι τις λάγνες ορέξεις τους. Γιέ μου, σπλάχνο το σπλάχνον μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέτης ερημιάς μου. Να είμαι κοντά σου, αγόρι μου, και να σε κράζω ημένα, κι εσύ μήτε να νοιάζεσαι για τη φτωχούλα εμένα. Κανείς μην κήξει πάνω του. Παιδί μου είναι δικό μου. Σιωπή. Σιωπή. Κουράστηκε. Κοιμάται το μωρό μου. Ποιος μου το πήρε? Ποιος μπορεί να μου το πάρει εμένα? Ασπρίσαν τα χυλάκια του. Τα μάτια του κλεισμένα. Δώστε μου την νύχια φτερά για να τους κυνηγήσω και την καρδιά τους μίγδαλο να την αρουκανίσω. Όλα μου τα δείχνες εσύ, παιδί μου και αρχοντά μου, κι ως τα βλέπες όλα έφεγγαν σαν να ήταν σώραγά μου. Κι όλα κοντά μου τα έφερνες, γνέφια, πουλιά και αστέρια, που έλεγα κι έτσι να έκανα, θα τα πιάνα στα χέρια. Και να σου ένα νηξιάτικο που ερχόταν συγνεφάκι, στα γόνατά σου να τριφτεί, σαν άσπρο προβατάκι. Κι έτσι στιτός μου φαίνουσαν του κόσμου όλου πατέρας, και πάλι τόσο ανάλαφρος, σαν φως και σαν αγέρας. Τι έκανες, γιέ μου, εσύ κακό? Για τους δικούς σου κόπους την πληρωμή σου ζήτησες, απάδικους ανθρώπους. Λίγο ψωμάκι ζήτησες και σου δώκαν μαχαίρι. Τον ίδρωτά σου ζήτησες και σου κόψαν το χέρι. Δεν ήσουν ζήτουλας εσύ να πας παρακαλώντας. Με τη γερή σου την καρδιά πήγες ορθοπατώντας και χύμιξαν απάνω σου τα σμουλοχτά κοράκια και σου πιαν το αίμα, γιώκα μου, σου κλείσαν τα ματάκια. Ω, γιέ μου, αυτοί που σε έσφαξαν, σφαγμένα να τα βρούνε τα τέκνα τους και τους γονιούς και στο αίμα να πνιγούνε. Και στο αίμα τους τη φούστα μου κόκκινη θα τη βάψω και θα χορέψω. Αχ, γιώκα μου, δεν πάει μου να σε κλάψω. Για δες, μα να σηκώνουνε. Χιλιάδες γιους ξανοίγω. Μα, γιώκα μου, από το πλάι σου δεν δίνουμε να φύγω. Όμοια με σένα μου μιλάν και με παρηγοράνε και την τραγιάσκα σου έχουνε, τα ρούχα σου φοράνε. Και να που ανασηκώθηκα, το πόδι στέκει ακόμα,
φώση λαρό λεβέντι μου με ανέβασε από το χώμα. Τώρα οι σημαίες εντύσαμε. Πουλί μου, εσύ κοιμήσου. Κι εγώ τραβώ στα αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή σου. Γιώκα μου το φρυδάκι σου, τι σούφρωσες, για παίρνω. Μήπως κακοκαρδίστηκες που φεύγω σου καλέ μου. Πουλί μου, χίλιες δυο ζωές με σέναν εμεδένουν. Κι όσοι αγαπιούνται και νεκροί, ποτέ τους δεν πεθαίνουν. Κι αν δεν λιγάω σε προσευχή, τα χέρια κι αν δεν μπλέκω, γιέ μου το ξέρεις, πιο απ' τα πριν τώρα κοντά μου σ' έχω. Νάχα τα θάνατο νερό, ψυχή καινούρια νάχα, να σου δίνα, να ξύπναγες, για μια στιγμή μονάχα. Να δεις, να πεις, να το χαρείς ακέραιο το όνειρό σου, να στέκει το λοζόντανο κοντά σου, στο πλευρό σου. Όπου σε γιώκα μου να δεις πουλί, να μ' αγαλιάσεις. Και πριν κινήσεις μοναχό, τον κόσμο να αγκαλιάσεις. Πες. Πλάγι μας περνούν πολλοί, περνούν καβαλαραίοι, όλοι στιτοί και δυνατοί και σαν και σένα ωραίοι. Κι ακολουθάς και εσύ νεκρός, κι ο κόμπος του λιγμού μας δένεται κόμπος του σκοινιού για το λαιμό του οχτρού μας. Τώρα στα αδέρφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου. Του πήρα το τουφέκι σου. Κοιμήσου εσύ πουλί μου. Οι δείχτες κοκαλιάσανε κι αυτοί στην ίδια ώρα. Όλα αργούν πολύ να τελειώσουν το βράδυ, όσο κι αν τρέχουν γρήγορα οι μέρες και τα χρόνια. Έχει όμως κανείς και τις διασκεδάσεις του, δεν μπορείς να πεις. Απόψε λόγου χάρη, σε τρία θέατρα πρεμιέρα. Εγώ συλλογίζομαι το γέρο συμβολιογράφο του τελευταίου πατώματος με το σκοτωμένο γιο, που δεν τον είδα ούτε και σήμερα. Έχει μήνας να φανεί. Στο λιμάνι τα μπορντέλα παραγεμίσανε από το πλήρμα των καινούριων αντιτορπιλικών και οι μάρκες πέφτουνε γραμμή. Η θερμάστρα, κουρασμένη τόσα χρόνια, έμεινε πάλι φέτος σε μια τιμητική διαθεσιμότητα. Το πολύ αγαπημένο μας Αγγελούδη, εδώ θα μπει το όνομα που για τώρα δεν έχει σημασία, ετών 8 και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην οδό Αιγύπτου, πρώτη πάροδος δεξιά, τα κορίτσια κοκαλιασμένα περιμέναν από ώρα τον Ισπανό με τα τσιγαρόχαρτα. Κι εγώ ίδιος δεν το πιστεύω, αλλά προσπαθώ να σε πείσω οπωσδήποτε πως αυτό το πράγμα στη γωνιά ήταν κάποτε σαν και σένα, με πρόσωπο και με κεφάλι. Όσον ούπο όμως, ας το ομολογήσουμε, ο καιρός διορθώνεται και να που στο διπλανό κέντρο άρχισαν κιόλας οι δοκιμές. Αύριο είναι Κυριακή. Σιγά σιγά αδειάσανε οι δρόμοι και τα σπίτια. Όμως ακόμη κάποιος έμεινε και τρέχει να προφτάσει. Και ρυθμικά χτυπήσανε μια-μια οι ώρες. Και ανοίξανε πόρτες και παράθυρα με εξαίσεις αποκεφαλισμένες μορφές.
Ύστερα ήρθαν τα λάβαρα, οι σημαίες και οι φανφάρες και οι τείχοι γκρεμιστήκανε από τις άναρθρες κραυγές. Πτώματα, κέφαλα χορεύανε τρελά και τρέχανε σαν μεθυσμένα όταν βαρούσαν οι καμπάνες. Τότε θυμάσαι που μου λες «Ετέλειωσεν ο πόλεμος». Όμως ο πόλεμος δεν τέλειωσεν ακόμα, γιατί κανένας πόλεμος δεν τέλειωσε ποτέ. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Of some stranger's hand in a desperate land. Απριλίου του 41, οι μηχανοκίνητες ναζιστικές μεραρχίες μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Τους υποδέχεται λίγος κόσμος, ο δήμαρχος και μερικοί κληρικοί. Στην πλατεία Αριστοτέλους στείνουν την κομμαντατούρ, ενώ στην οδό Τσιμισκή εγκαθιστούν την Γκεστάπο. Εδώ, σε αυτό το κτίριο, στη Βασιλίση Όλγας, ήταν τα φοβερά κρατητήρια της Γκεστάπου. Από εδώ τους Έλληνες αντιφασίστες, είτε τους οδηγούσαν στις φυλακές Επταπυργίου, είτε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Εδώ στο Παύλου Μελά φυλακίζονται αντιφασίστες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα τάγματα ασφαλείας του Δάγκουλα, Πούλου, Βίχου και Κισά Μπατζάκ που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εδώ έγιναν μαζικές εκτελέσεις. Στην οδό Βελισσαρίου, στις 6 Φλεβάρι του 43, φτάνει ο λογαγός των SS, Αλόις Μπρούνερ, με την εντολή να οργανώσει την εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης στα κρεματόρια του Auschwitz
εδώ μαζί με τον άλλο λογαγό των SS, Βισλιτσένη, εκτελούν στο ακέραιο το έργο τους. Σαν ξαναεπιστρέψω στη Θεσσαλονίκη από την κόλαση, δε θα αφήσω τους αγαπητούς μου τους Εβραίους πάλι να με ζουρλάνουνε μετά. Είδες Σολομονίκο τάδε σύνταγμα, είδες Μωυσή στον τάδε λόχο τάδε δημιουργία, ή ίσως να εσυνάντησες τον Αβραμίκο πουθενά και άλλα. Θα τους αρπάξω από τα μούτρα τους αγαθούς τους πονεμένους άνθρωπους και με φωνές και με σκουξίματα θα επιμείνω να μου πουν αν συναντήσαν πουθενά ποτέ και τώρα που να βρίσκεται την Εστερίκα, τη Ρίκα, τ' Αστέρι το λαμπρό, στα πρώτα ερωτικά μου χρόνια τα νεανικά, τα μικρά τα μου. Ω το κελεπούρι του μεγάλου παρισινού βιβλιοπωλείου, η χαριτωμένη γαλιδούλα, με βαθιές ρίζες όμως, εις γην Χαναάν, ω η υπέροχη μανόλια, η κατάλευκη γαρδένια, τάσπρο μου για σεμί, με τα μαύρα βελούδινα σπανιόλικα της μάτια, ο ποιητικός απόϊχος των γιοφυριών πάνω στο Σικουάνα, η φουντωτή ανθισμένη καστανιά των μακριών λεωφόρων, η μαγευτική γλυσίνα των ανακτορικών πάρκων, η άκρος δονούμενη θεσπέσια άρπα του Δαβίδ. Μα πώς την έχασα την άφατη την ευτυχία μέσα από τα χέρια. Οι δίνες της ζωής υπήρξαν η αιτία. Παντού και πάντα την αναπολώ, πάντα τη σκέπτομαι και ο νους μου τώρα και πάντα είναι σε εκείνη. Μήπως να μετανάστεψε ως ποθούσε στο Ερέτζ Ισραήλ, ή μήπως μου την έκαναν λουλουδάκι οι απέσιοι νατζίδες, ή μήπως τώρα να είναι κάπου να μαραίνετε και να μην με θυμάται. Τρίτη, 9/11/43. Η μέρα έρχεσε με το θλιβερό γεγονός της εκτελέσεως 4 καταδίκων κρατουμένων στο Επταπύργιο. Η εκτέλεση έλαβε χώρα στα 7:30 π.μ. όπισθεν του παρατηνοδών Λαγκαδά και έμπροσθεν του στρατοπέδου Παύλου Μελά κειμένου Λουφίσκου. Εις το στρατόπεδο επίσης μετήχθησαν σήμερα 13 εκλίμνου πολιτικοί υπόδικοι. Έτσι δυστυχώς αδύναμη ούτε η δύναμη στο στρατοπέδο καθημερινώς αυξάνει αυτή. Αργά διαδόθη η φήμη ότι κατελήφθη του Κίεβον υπό το Ρώσο. Τετάρτη, 22/9/43. Ευθύς μετά τον ύψιμό μας, διασπάρει διάχυτος η είδησης ότι από το Δημοτικό Νοσοκομείο όπου ενοσηλεύονται οι υπόδικοι Νικόλαος Δεζόπουλος, Λίσανδρος Κούλας και Ευάγγελος Μπαρτούνης εκ της περιφερίας Βεβαινών, τραυματίες αντάρτες ετραπέτευσαν. Δευτέρα, 29/11/43. Τη διαθήκη μου έχω προπολού συντάξει και βρίσκεται στα χέρια του αγαπητού μου Νίκου Γιαννακάκη. Σημειώνω εδώ μια συμπληρωματική θέλησή μου, την οποία παρακαλώ τους δικούς μου να εκπληρώσω. Στο στόμα μου μέσα έχω εις το αριστερό της άνωση αγώνας δύο κορώνες. Ένα γεμάτο δόντι και ένα υποστήριγμα δοντίου από καθαρό μάλαμα. Επίσης στην δεξιά της ιδίας η αγώνας δύο κορώνες. Με ένα γεμάτο στη μέση δόντι, όλο μάλαμα. Εις το δεξιόν της κάτωση αγώνος δύο κορώνες, με μία γέφυρα τριών δοντιών, στο μέσον επίσης από καθαρό χρυσό.
Παραγγέλλω λοιπόν αυτά όλα, αν όμοι γέννητο συμβεί να θανατωθώ, να φροντίσουν οι δικοί μου να βρουν το λάκκο που θα είμαι δαμένος και να τα πάρουν. Άλλωστε, αυτά θα αποτελέσουν γνώρισμα του κρανίου μου, αν τυχόν θα έχουν λιώσει οι σάρκες μου ή και του πτώματός μου, εάν δεν συντελεστεί η σύψη του. Πέμπτη, 13/1/44. Πριν ακόμα περατώσω την προσευχή μου, κατά τις 6:50 πρώην Σεβρία, ενδίκαιο ο φύλαξε Ανδρέα στο θάλαμό μας και κάλεσε διάφορα ονόματα. Η πρόσκληση μας εξένησε δια των πλουτών τυπών της. Άλλους φύλαξε κάλεσε από άλλους θάλαμους. Οπότε διαπιστώθη ότι κάτι το τρομερό συμβαίνει, διότι όλοι οι φύλακες και οι υπαρχιφύλακες ευρίσκονται εις αέναον κίνηση. Πράγματι, στα 7:15 απεκαλύφθη το μυστήριο. Πρόκειται περί ομαδικής εκτελέσεως εις αντίπεινα δια το φόνο Γερμανών αξιωματικών εις την περιφέρεια Αρδέας. Ούτως από το στρατόπεδό μας παρέλαβαν 40 εν όλο υποδίκους οι Γερμανοί προς εκτέλεση. Μεταξύ αυτών είναι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Βασίλης Ζώγας, Ηλίας Παραστατίδης, Κώστας Αρκαλής, Σημειών Μιλωνάς και ο αγαπητός μου φίλος και σύντροφος του πόνου μου, Ιωάννης Παπαδόπουλος, διδάσκαλος των παιδιών μου, κληθείς τελευταίος. Όταν επρόκειτο να βγει εκ του θαλάμου, μου παρέδωσε τη διαθήκη του, τα χρήματά του και τα πράγματά του, για να φροντίσω να τα δώσω στα κορίτσια του. Μου ανέθηκε να τονώσω τα παιδιά του, να τα αποχαιρετήσω εκ μέρους του. Πολύ βαρία η εντολή. Φιληθήκαμε δια τελευταία φορά. Εχαιρέτησε όλους του θαλάμου μας με τη φράση «Γεια σας». Και βγήκε απαθέστατα και υπερήφανα χωρίς ταραχήν, αλλά με αξιοθαύμαστον ψυχραιμία, ακλόνητος. Ακολουθήσα στον φύλακα για να υποστεί το μαρτύριο της δόξης και εθνικής τιμής. Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Πρώτος ο Βασίλης Γιώγας εκ Βερίας, ένας ωραίος γρομάλης νέος 26 ετών, απευθυνόμενος στους Γερμανούς και στους Έλληνες της φυλακής, είπε «Έλληνες, να μας θυμάστε και να εκδικηθείτε». Δεύτερος πετάχθηκε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καυκάσιος εκ Παρατητσίων Βερίας, και τους είπε «Έλληνες, θάρρος, αυτοί είναι πρόστιχοι, είναι δειλοί, είναι άλαντροι. Θα πεθάνουμε σαν Έλληνες τίμιοι και γενναίοι. Μη δηλιάτε. Σεις που μένετε, εκδικηθείτε μας». Ο Γιάννης Παπαδόπουλος εχαιρέτησε τους έξω της κλούβας με τη φωνή «Γεια σας». Όλοι φώναξαν «Ζήτω η Ελλάς». Και ξεκίνησαν οι δύο κλούβες, φέρουσε τους 40 του στρατοπέδου μας, 5 του Ευθαπηργείου, ήτι εν συνόλου 45 θύματα υπέρ πατρίδος, μαζί με 10 πάνοπλους πεταλάδες και 2 βαθμοφόρους. Με το φευγείο της κλούβας, μόλις ακούονταν ο εθνικός ύμνος που έψαλαν οι μελοθάνατοι. Η εκτέλεση έγινε κατά τις 8:30 εις το χώρο των νέων σφαγείων, όπου αφεσπέρας είχαν ανοιχτεί 45 τάφοι. Πέμπτη, 3/2/44. Μετά το πρόγευμά μου, εργάστην έως τα 9:30 πρωμεσημβρία, οπότε σαν αστραπή διαδόθη στο στρατόπεδο η είδηση ότι στη συνηθισμένη θέση της τούμπας, έξω από το στρατόπεδό μας, 6 κατάδικοι αγκαραφθέντες σκάπτουν λάκκους. Κατά παραγγελία της SD, μια γενική φρίκη μας κατέλαβαν όλους. Ποιοι θα είναι οι τυχεροί? Τα πρόσωπα όλων των κρατουμένων είναι πελιδνά.
Δεν υποφέρεται αυτή η καθημερινή αγωνία. Ξυπνούμε, κοιμόμεθα, με το φάσμα του θανάτου μπροστά στα μάτια μας. Τι αγωνία, Θεέ μου. Τι αγωνία. Φυλακή. Φρίκη. Σάββατο. 6 Μαΐου 1944. Σηκώθηκα στις 6 π.μ., διάβασα την ακολουθία της ημέρας και όταν μας άνοιξαν, τετάχτηκα αμέσως στα γραφεία να πάρω την έκθεση για τη σύνταξη του δελτίου υυξημένων μερίδων άρθρων. Επληροφορήθηκα δε ότι ψες το βράδυ, στις 10 μετά μεσημβρία, έγινε η θανατική εκτέλεση 8 αντρών, τους οποίους έφεραν από άλλη φυλακή. Θα είναι προφανώς από την κλινική Βαγιανού, όπου είναι η φυλακή της SD. Ποιοι οι εκτελεστέντες είναι άγνωστοι. Όπως λέγουν οι αγκαρευθέντες κατάδικοι μας για την ταφή του πτωμάτων, οι περισσότεροι αυτών ετάφησαν γυμνοί, διότι τα ρούχα των τα επήραν οι Γερμανοί, οι οποίοι εσύλισαν τα πτώματα. Οι Γερμανοί εκτελούσαν χωρίς να διακρίνουν ώρες και μέρες, ακόμα και το Πάσχα. Με τις εκτελέσεις της νύχτας όμως, επιδίωκαν την ατμόσφαιρα του μεγάλου τρόμου, που ασφαλώς τους ενθουσίασε. Το 1948 ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από τη μια μεριά οι αντάρτες και από την άλλη πλευρά ο εθνικός στρατός που στηρίζεται οικονομικά και υλικοτεχνικά από την Αμερική. Ήδη από το 1947 ο Τρούμαν εξήγηλε οικονομική βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων καθώς και ενίσχυση της στρατιωτικής δύναμης με βομβαρδιστικά Helldiver. Στις 8 Μαΐου του 1948 φτάνει αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη από Αθήνα ο Αμερικάνος ανταποκριτής του CBS, George Polk. Η Θεσσαλονίκη έχει την ατμόσφαιρα μιας πόλης πολιορκημένης από αόρατους βαρβάρους. Έχουμε εισβολές ανταρτών στην πόλη, ενώ στο Γράμμο και στο Βίτσι συνεχίζονται οι φωνικές μάχες. Από το αεροδρόμιο ο Polk έρχεται στο ξενοδοχείο Αστόρια, όπου και μένει. Σε προηγούμενο άρθρο του, θεωρεί την επέμβαση της Αμερικής αναγκαία. Χαρακτηρίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα ανεπαρκές, ανίκανο, διεφθαρμένο που διευθύνεται από 35 οικογένειες. Στις συναντήσεις του με τον γενικό Αμερικανό πρόξενο Γκίψον, τον συνταγματάρχη Μάρτιν, μέλος της Βρετανικής Αποστολής, τον Γκόου, προϊστάμενο του Βρετανικού Γραφείου Πληροφοριών, αλλά και με άλλους Αμερικάνους δημοσιογράφους και Έλληνες, στον μπαρ του ξενοδοχείου Μεντιτερανέ, όπως την Έλεν Μάμας, ανταποκρίτρια του ΕΙΠΗ στη Θεσσαλονίκη, ερευνά ανοιχτά τη δυνατότητα άμεσης επαφής με ανθρώπους της κυβέρνησης του Βουνού για να κανονίσει μια συνέντευξη με τον αρχηγό των ανταρτών Μάρκο Βαφιάδη. Στο εστιατόριο Όλυμπος Νάουσα συνεχίζει τις επαφές του. Μετά 3 μέρες, στις 11 Μαΐου το βράδυ, επιστρέφει στο ξενοδοχείο, μετά όμως από λίγο αποχωρεί. Από εκείνο το βράδυ, ουδείς τον είδε. Τον ξέβρασε η θάλασσα 10 μέρες μετά. Αμερικανός ανταποκριτής του CBS. 10 μέρες εξαφανισμένος. Τον βρήκε ένας βαρκάρης στο Θερμαϊκό, 50 πλωτές από το Λευκό Πύργο. Ο βαρκάρης είχε δει σκοτωμένους στον πόλεμο, είχε θάψει ανθρώπους με τα χέρια του. Ποτέ του όμως δεν αντίκρισε πνιγμένο. Το πτώμα έπλεε γαλήνιο. Χάδι το κύμα, απείραχτα τα ρούχα, αίμα πουθενά.
Αυγά σου πιάς, κάλυπταν τα μάτια του νεκρού. Τα μάτια τρώνε πρώτα, έτσι τουλάχιστον έλεγαν οι παλιοί. Κουβέντες της ταβέρνας, όταν περίσευε το κρασί. Χέρια και πόδια δεμένα χαλαρά με καραβόσκινο. Ρούχα που φώναζαν, ξένος. Τέτοιο σακάκι δεν έβρισκε στη Θεσσαλονίκη. Υφασμαγερό, κομμένο και αναμένο με φροντίδα ράφτη που δεν γνώρισε πόλεμο. Ανέμελες λεπτομέρειες στα τελειώματα. Χαμένο ύφασμα στα σκέρτσα της τσέπης. Και το πουκάμισο ανοιχτό στο στέρνο. Γιατί το δέρμα του νεκρού εκεί ξάσπριζε και τύφλωνε. Κρίμα το παλικάρι. Δεν το λυπήθηκε η θάλασσα. Τη λένε μάνα, μα είναι σκύλα μαύρη, δεν λογαριάζει νιάτα. Ο Βαρκάρης έριξε σκηνή και ρημούλκησε το πτώμα στο λιμεναρχείο. Του φάνηκε ντροπή να αγγίξει το κεφάλι. Το άφησε στα κύματα. Απ' τα δετά παπούτσια το τραβούσε. Μετά το σήκωσε στα χέρια από τους αγκώνες, βοήθησαν και από την ακτή και από τη στεριά κάτι καλόπεδα. Ζήγιζε ίσα με 5 τσουβάλια πέτρες. Ο ιατροδικαστής ψηλάφισε προσεκτικά την τρύπα. Τρύπα από σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Καψαλισμένα τα μαλλιά τριγύρω. Άλλη πληγή πουθενά. Οπότε αποφάνθηκε ότι το βλήμα βγήκε απευθείας από τη μύτη του θύματος. Γίνεται αυτό, διακρύβωσε με άνεση. Και βέβαια γίνεται. Το θύμα είχε δειπνήσει με αστακό και μπιζέλια, συμπλήρωσε όταν τον άνοιξε με το λεπίδι του. Αμάσιτες μπουκές, μάλλον βιαζόταν. Εγγλέζικο φαΐ. Σπάνιο να το βρει στην πόλη, συμπλήρωσαν οι αρχές και σημείωσαν στο μπλοκάκι τους. Αμερικανός, μονολογούσε ο διευθυντής της ασφάλειας. Αμερικανός δημοσιογράφος. Μόνο αυτός μας έλειπε. Στη δίκη που ακολούθησε, όπου όλα τα στοιχεία μαρτυρούν ότι η δίκη ήταν εστημένη για να ενοχοποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καταδικάστηκαν ο δημοσιογράφος του Reuters Τακτόπουλος και τα δύο στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, Αδάμου Ζενίδης και Βαγγέλης Βασβανάς. Στις 22 Μαΐου του 1963 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς, Γρηγόρης Λαμπράκης. Εδώ, σε αυτό το κτίριο, τότε ήταν το ξενοδοχείο Κοσμοπολίτ. Ανεβαίνει για να αφήσει τα πράγματά του. Μνήσκομαι. Θυμάμαι. Σήμερα εδώ είναι το στέκι των μεταναστών. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί. Στο ξενοδοχείο Κοσμοπολίτ έμεναν οι βουλευτές της Αριστεράς όταν έρχονταν από την Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη ο Λαμπράκης ανέβηκε για να μιλήσει σε μία εκδήλωση που διοργάνωνε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Αρχικά η εκδήλωση θα γινόταν σε μία αίθουσα θεάτρου με το όνομα Θυμέλη, αλλά ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε την τελευταία στιγμή αφού δέχτηκε απειλές. Τελικά πρόσφερε την αίθουσα για την εκδήλωση το Δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα. Μπορούμε να την δούμε από εδώ. Εδώ, απέναντι στο γωνιακό κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έγινε η εκδήλωση. Αργά το ίδιο απόγευμα, κατέβηκε από το ξενοδοχείο ο Λαμπράκης και κατευθύνθηκε προς την αίθουσα της εκδήλωσης.
Εν τω μεταξύ, είχαν μαζευτεί εδώ όλοι οι ακροδεξιά και οι παρακρατικοί της Θεσσαλονίκης. Φωνάζανε και βρίζανε οποιοδήποτε ανέβαινε στην αίθουσα. Όταν ο Λομπράκης διέσχισε το δρόμο, οι παρακρατικοί φώναζαν «Λαμπράκη, θα πεθάνεις». Μάλιστα κάποιος το χτύπησε με ένα γκλόπ στο κεφάλι. Το ίδιο απόγευμα, ένας νεαρός ποιητής, όχι τόσο γνωστός τότε, έψαχνε έξω από την πόλη τις χαρές του πάθους του. Τότε, τέτοια πάθη, η πόλη τα έδιωχνε μακριά, έξω. Όταν τελειώσε η εκδήλωση, καθώς ο Λαμπράκης διέσχισε το δρόμο για να πάει στο ξενοδοχείο, ένα τρίκυκλο πετάχτηκε από τη σπανδόνη όπου βρισκόμαστε και πάνω από την καρότσα ο παρακρατικός Εμμανουηλίδης τον χτύπησε με ένα γκλόπ στο κεφάλι. Ο οδηγός ήταν ένας άλλος παρακρατικός, ο Κοντζαμάνης. Πολλά χτυπήματα δέχτηκε και ο βουλευτής της Αριστεράς, Γιώργος Τσαρουχάς, ο οποίος εμόφυτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης πέθανε σε 100 ώρες. Ο νεαρός ποιητής, το ίδιο βράδυ, παίρνει το λεωφορείο και επιστρέφει από τον τόπο του πάθους του στην πόλη. Κάποιος ρώτησε μέσα στο λεωφορείο, «Τι έγινε, τι συνέβη, είδαμε χωροφύλακες». Κανείς δεν απάντησε. Καιρό μετά, έγραψε το ποίημα «Η Αγκίδα». Το βράδυ που σκοτώσαν τον Λαμπράκη, κινούσα από ένα ραντεβού. «Τι έγινε», ρώτησε κάποιος στο λεωφορείο. Κανείς δεν ήξερε. Είδαμε χωροφύλακες, μα δεν διακρίναμε τίποτα άλλο. Πέρασαν 3 χρόνια. Ξανακύλησα στην ίδια διαφορία για τα πολιτικά. Όμως εκείνο το βράδυ με ενοχλεί ακόμη. Σαν μια ενεπαίσθητη αγκίδα που δεν βγαίνει. Άλλοι να πέφτουν χτυπημένοι για ιδανικά, άλλοι να οργιάζουμε τα τρικύκλα, κι εγώ ανέμελος να τρέχω σε τσαΐρια. Περπατούσε μονάχος χωρίς να προσέχει τίποτα ιδιαίτερα. Όλα προβάλλονταν μέσα του σε ένα σκοτεινό κενό. Εντυπώσεις και συναισθήματα ανακατωμένα μαζί. Όταν σήκωνε τυχαία το βλέμμα του και παρακολουθούσε τις κινήσεις των διαφόρων περαστικών, απορούσε. Υπάρχουν ορισμένες στιγμές που τα περιστατικά μας απομονώνουν φρικτά. Αισθανόταν ξένος μέσα στην ίδια πόλη όπου είχε γεννηθεί και ανατραφεί. Κάθε πρόσωπο που του φαινόταν γνώριμο το απέφευγε, για να γλιτώνει τον κίνδυνο της συνομιλίας που τον τρόμαζε. Αισθανόταν ότι οι δυνάμεις του κάμπτονταν και το σώμα του έμενε ερείπιο. Καταλάβαινε το συνέστημα που μας κάνει να λέμε ότι η πόλη που περνούμε τις ημέρες μας δεν υπάρχει. Δεν είναι ορατή στην πραγματικότητα. Όλες οι προσώψεις στα εξωτερικά των κατοικιών, των αντικειμένων, γεμίζαν μυστήριο που τα εξαφάνιζε. Βιαζόταν να φωνάξει, θα ήθελε να εξηγήσει. Σε παρόμοια κατάσταση, ένας ήρωας του Ντοστογεύσκη στην Πετρούπολη, σκυμμένος στο παραπέτο της γέφυρας του ποταμού, σκέφτεται να γράψει τα μυστήρια της Πετρούπολης, όπως ο Ευγένιος Ι είχε γράψει τα μυστήρια των Παρισίων. Πάντοτε παντού είχε αποτύχει σε ό,τι και αν σκέφτηκε. Τα ίδια τα συναισθήματά του του βάζαν τρικλοποδιά. Ένιωθε τον εαυτό του νεκρό, δεν είχε καμιά ελπίδα να δράσει. Η παραμικρή κίνηση τον κούραζε. Τα πολλά δυστυχήματα απομονώνουν τον άνθρωπο. Βλέπει παντού τριγύρω του εχθρούς. Ενώ στερείται και δεν έχει, κατηγορεί τα πάντα ότι δεν αξίζουν. Αναφέρεται διαρκώς σε μια περασμένη ευτυχή εποχή. Είχε τη σειρά του, αλλά χτυπήθηκε με αλλεπάλληλους θανάτους και έχασε κάθε διάθεση για δράση.
Καθόταν επί χρόνια ώρες ολόκληρες ακίνητος στην καρέκλα του. Κάπως παράμερα, παρακολουθώντας την κίνηση του δρόμου στην παλιά ενορία της Αγίας Υπαπαντής στη Θεσσαλονίκη. Καταγόταν από γενιά αρματολών των αγράφων. Ζητούσε να βρει άσυλο σε κάτι μεγαλύτερο, να κρυφτεί. Όχι, σκεφτόταν, δεν ήθελε να πάψει να επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Ήταν αμαρτία. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται από το άτομο, αλλά από όλους μαζί κατά συνέχεια διαδοχής. Άλλοι έρχονται και βρίσκουν τη μνήμη μας και από άλλους πριν βρήκαμε εμείς. Καταλάβαινε τώρα ποια πορεία όφιλε να ακολουθήσει. Μακρά πορεία που να χωρεί τους κόπους όλων των ημερών. Το φαρμακείο ιδρύθηκε το 1890 από τον Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη στην παρακείμενη οικοδομή. Μεταφέρθηκε εδώ στο Μέγαρο Βαρδισιώτη Εγνατία 108 το 1946. Υπήρξε το λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό στέκι του φαρμακοποιού, πεζογράφου και ζωγράφου Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη. Όργανα και φάρμακα του οποίου βρίσκονται στη βιτρίνα. Ψηλότερα από τα σπίτια που κρύβει ο Μίχλη, στο άνω μέρος της πλατείας με τους πολλούς ναούς που σώζονται περίβλεπτοι ή κάηκαν και περισσώθηκαν μόνο τα ονόματά τους. Στα μισά σχεδόν του λόφου όπου ανέβαινε η πόλη, περίπου στο ύψος του κέντρου των εργατών, σημάει στον μέγα του πολιούχο ναό, αγνάντια στις κούνες όπου διασκεδάζουν τα παιδιά, στη θέση του παλαιού αθλητικού σταδίου, όπου την ισχύ του μονάρχη, που θαρούσε ως άπαντο τον υλικό πλούτο και έκτιζε ανάκτορα, αντιμετώπισε ο Μάρτης εγκαρδιωμένος. Από το άκουσμα, διαμέσου των κυκλίδων της φυλακής, της φωνής του διδασκάλου του εν Χριστώ, όπου πιθανόν ο ναός και ο τάφος του Νέστορος. Πάνω στο κυλισμένο μάρμαρο, η αγάπη μου κάθε. Θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μετά Χριστόν. Ποίημα του Μανώλη Ανανοστάκη. Στην οδό Αιγύπτου, πρώτη πάροδος δεξιά, τώρα υψώνεται το μέγαρο της Τράπεζας Συναλλαγών. Μάκη, πού είναι η οδός Αιγύπτου? Η οδός Αιγύπτου είναι στα Λαδάδικα, δίπλα στην πλατεία Ελευθερίας. Γινόντουσαν πολλά μπαχαρικά εισαγωγή από την Αίγυπτο και τιμή Σένεκε δώσαν το όνομα Αιγύπτου. Μόνο χοντρεμπόριο. Δεν είχε τίποτα άλλο. Εδώ πέρα ήταν μόνο μαγαζιά χοντρεμπόριο. Έσφιζε από ζωή εκείνα τα χρόνια. Και τον πρώτο λόγο είχαν οι Εβραίοι με το εμπόριο και όλα αυτά και μετά οι Έλληνες που κατά κανόνα χρησιμοποιούσαν λάδια. Εξού και η ονομασία μετά λαδάδικα. Εδώ γινόταν εμπόριο, γινόταν χαμός από κόσμο. Εμπορικό από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Υπήρχαν και ανοχές λίγο πιο κάτω, ένα σπίτι δηλαδή, τα παλιά τουρκάκια που λέγανε. Συνεχεία μέσα στην οδό Αιγύπτου δημιουργήθηκαν δύο οικιανοχής από μία γυναίκα, η οποία ήταν μέχρι τελευταία πριν από 6-7 χρόνια. Στην οδό Αιγύπτου, πρώτη πάροδος δεξιά. Τώρα υψώνεται το μέγαρο της Τράπεζας Συναλλαγών. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Και τα παιδάκια δεν μπορούν πια να παίξουν από τα τόσα τροχοφόρα που περνούν. Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρατε. Τώρα πια δεν γελούν, δεν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται. Όσα επιζήσαν εννοείται γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από τότε. Πλημμύρες, σεισμοί, καταποντισμοί, φορακισμένοι στρατιώτες,
θυμούνται τα λόγια του πατέρα. Εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες. Ποιος εννοεί θωρακισμένους στρατιώτες? Ας μην ξεχνάμε ότι το ποίημα γράφτηκε στον καιρό της Χούντας. Οπότε αναφέρεται οπωσδήποτε στη στρατιωτική δικτατορία της εποχής εκείνης. Αλλά οπωσδήποτε φέρνει στο νου και τις θωρακισμένες στρατιές των Γερμανών που παρήλασαν από την παραλιακή λεωφόρο όταν κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη το 1941. Πλατεία Ελευθερίας, εκεί πέρα τους συγκεντρώνανε. Πήγα πόσες φορές, καμιά ξεφορά. Είχαν εδώ ένα μεγάλο αστέρι, κίτρινο, και τους βάζανε να γονατίσουν καψόνια τους. Η φωτογραφία που ανακάλυψε ο κύριος Ασαέλ, Ανδρέας Ασαέλ, είναι τραβηγμένη μπροστά από το κτίριο του Στάιν, τον τρούλο, τον χαρακτηριστικό τρούλο, το οποίο βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Τον άλλο χρόνο μάζεψαν πάλι τους Εβραίους στην πλατεία Ελευθερίας, πάλι τους υπέβαλαν σε εξευτελιστικά ασκήσεις και ταλαιπωρία, τέλος πάντων, μέσα στο λιοπύρι, και από εδώ και από άλλα μέρη τους έστελναν στο σιδηροδρομικό σταθμό και από εκεί στα κρεματόρια του Auschwitz και του Birkenau. Στην οδό Αιγύπτου. Πρώτη πάροδος δεξιά. Τώρα υψώνεται το μέγαρο της Τράπεζας Συναλλαγών. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Και τα παιδάκια δεν μπορούν να παίξουν πια από τα τόσα τροχοφόρα που περνάνε. Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρατε. Τώρα πια δεν γελούν. Δεν ψιθυρίζουν μυστικά. Δεν εμπιστεύονται. Όσα επιζήσαν εννοείται, γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από τότε. Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώτες. Θυμούνται τα λόγια του πατέρα. Εσύ θα ζήσεις καλύτερες μέρες. Δεν έχει σημασία τελικά, δεν τις γνώρισαν. Λένε οι ίδιοι το μάθημα στα παιδιά τους. Ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα. Ίσως στα παιδιά των παιδιών τους ή στα παιδιά των παιδιών των παιδιών τους. Προς το παρόν, στον παλιό δρόμο που λέγαμε, υψώνεται η Τράπεζα Συναλλαγών. Εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι, αυτό συναλλάσσεται. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοί μεταναστεύουν. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Έλεγε και ο ποιητής. Η Ελλάδα με τα ωραία νησιά. Ωραία γραφεία, τις ωραίες εκκλησίες. Η Ελλάς των Ελλήνων. Τι σημαίνει εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι, αυτό συναλλάσσεται? Λίγο πιο δυνατά, δεν ακούω. Λέω τι σημαίνει εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι, αυτό συναλλάσσεται. Yeah.
Πολιτεία. Πολιτεία βυθισμένη στη νύχτα. Κημητήρι με επάλληλους πολυόροφους τάφους. Νεκρών. Νεκρών που ροχαλίζουν. Πόσοι τάχα μπορούν να ακούσουν στο βαρύ τους ροχάλισμα της περιπόλου τα βήματα. Εφτά στρατιώτες περνούν. Εφτά στρατιώτες σημαίνουν... Εφτά στρατιώτες σημαίνουν τις καρδιές των νεκρών που δεν έχουν ακόμα πεθάνει. Ο πρώτος... Ο πρώτος είμαι εγώ. Ο δεύτερος... Ο δεύτερος, πάλι είναι εγώ. Το ίδιο και ο τρίτος, και ο τέταρτος, και ο πέμπτος, και ο έκτος, και ο έβδομος. Με 14 πόδια βαδίζω. Με 14 χέρια κρατώ τα 7 ντουφέκια. Τα 7 ντουφέκια που μπορούν να ραγίσουν τον κινησμένο το τύμπανο. Ένας. Σε 7 θώρακες μέσα. Ένας. Με 7 ζώνες ζωσμένος. Περιφέρομαι τούτη τη νύχτα. Σαν... Σαν πολύποδο έντομο. Πάνω στο ιδρωμένο πρόσωπο της πολιτείας που ροχαλίζει, περιφέρομαι. Γαργαλώντας τη στο ρουθούνι. Γαργαλώντας... την κοιμισμένη της συνείδηση.